επίσκεψη κάθε φορά στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εμείς από τη Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε τις θητείες μας, από το 1965, όλη η γενιά είναι και άλλη. Σήμερα λοιπόν έχει ακόμα μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα η συνάντηση αυτή, γιατί αφορά την τελευταία ταινία που έκανα πριν από 7 χρόνια και θέλω να τη δει ο κόσμος, γιατί θυμίζει γεγονότα και σημαντικές στιγμές αυτού του τόπου, όχι του εφησυχασμού, αλλά της αγωνίας και της αντοχής και της αγωνιστικότητας. Για το συγκεκριμένο ήρωα τον είχα από πολύ μικρός υπόψη μου, γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο που λεγόταν «Κριτικές με την Άνδρες» και τις είχε ο ίδιος βρει στην Κρήτη, ο οποίος ο Ναπολέος Καζίτης δεν ήταν κριτικός, ήταν από την Μικρά Ασία. Και μου έμεινε στο μυαλό μου αυτό το παιδί 16 χρονών, μάζευε μαντινάδες, ας πούμε, τέλετο. Και μετά του συνάντησα πια μέσα από βιβλία, ήρωα για τον τόπο. Λοιπόν, η ταινία γίνησε στην Κρήτη, είχα τη βοήθεια πολύ από του κόσμου που με συγκίνησε πολύ. Και τώρα είμαι με την αγωνία της Θεσσαλονίκης, γιατί πάντα μια προβολή για μένα σημαίνει δοκιμασία. Αλλά χαίρομαι πολύ. Και μαζί μου είναι ο περισκευτής ο Κούρσογλου, ο περισκευτής ο Κούρσογλου, που είναι χρόνια μαζί μου συνεργάτης και τώρα καθηγητής και καθηγητής του φωτογράφου και σκηνοθέτης πολύ καλός. Είμαι 19 χρόνια. Και έχω υπάρξει βοηθός του Παντελή Βούλγαρη και φίλος και δάσκαλος μου ήταν ο Παντελής. Είναι τιμή και χαρά που παίζει την τιμή αυτή εδώ, με αφορμή μάλιστα την Πρωτομαγιά. Και ελπίζουμε να μας αρέσει, να αρέσει την τιμή. Τι έχετε να πείτε για τη συγκεκριμένη ταινία, κάτι σαν κριτική, μικρή κριτική, ας πούμε, ελάχιστη με δύο λεπτά. Μ' αρέσει πολύ η ταινία, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά έχω ένα μικρό κειμενάκι που θα πούμε στα αρχή. Πολύ συγκινητική ταινία και πολύ δυνατή ταινία. Και θυμάμαι την πρώτη φράση που μου είχε πει ο Παντελής πριν την ξεκινήσει. Μου λέει: προσπαθώ να κάνω μια ταινία πίστης. Και σε μια εποχή μάλιστα που ιδανικά και αξίες όπως η ελευθερία, η αφοσίωση, η θυσία. Πώς το λένε, έτσι λίγο χάνουν την αξία τους και τη σημασία τους. Θέλω να κάνω μια ταινία πίστης και αυτή η ταινία αυτό το πράγμα. Κύριε Βούλγαρη, μια πρωτοβουλία, η προβολή της ταινίας εδώ στη Θεσσαλονίκη από σωματεία και μάλιστα παραμονή της Πρωτομαγιάς. Ιδιαίτερα σημαντική για μένα, ιδιαίτερα σημαντική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορεί να είναι και η αρχή. Εγώ είμαι διαθέσιμος οποιασδήποτε φορές θα χρειαστεί να έρθω και να μιλήσω στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνδιοργανώνουμε σήμερα με το τμήμα κινηματογράφου του ΑΠΗ ΘΙΤΑ μια επαιτειακή εκδήλωση στο πλαίσιο της εργατικής πρωτομαγιάς, που θα απευθεί η ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείωμα». Αλλά είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί έχουμε και τον ίδιο τον κύριο Βούλγαρη που θα χαιρετήσει τη σημερινή εκδήλωση και επίσης δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον κύριο Περικλή Χούρσογλου, καθηγητή του τμήματος κινηματογράφου και σκηνοθέτη, ο οποίος θα μιλήσει για τον κύριο Βούλγαρη, και τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, συνταξίουχο πλέον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών, Επιστημών και Ιστορικό, ο οποίος θα μας βάλει στο ιστορικό πλαίσιο της ταινίας. Χαιρόμαστε που υπάρχει μεγάλη παρουσία από τον κόσμο, γιατί υπήρχε έτσι μια διάχυτη αγωνία λόγω του τριημέρου, αλλά θεωρούμε ότι θα είναι μια ωραία εκδήλωση από εξήνη. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με αυτή την πρωτοβουλία, μιας και είναι παραμονή Πρωτομαγιάς? Ναι, θεωρήσαμε ότι επειδή αυτή η μαύρη μέρα της ναζιστικής κατοχής έγινε Πρωτομαγιά του 1944, ότι είναι ένα συνδεκτικό, συνδετικό στοιχείο όπου να ενώσουμε το εργατικό κίνημα, στο πούμε, με το αντιστασιακό κίνημα που υπήρχε στα χρόνια της κατοχής και να υπάρχει αυτή έτσι η διπλή σύνδεση με την εκδήλωση και την επέτειο. Στις μέρες που ζούμε, οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους είναι αναγκαίες και αν θέλετε είναι και εξαιρετικά διδακτικές για το τι πρέπει να κάνουν οι λαοί του κόσμου, ο δικός μας λαός, τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που ορθώνονται μπροστά τους, δυσκολίες οι οποίες όλο ένα και υπόσχονται τα χειρότερα, γίνονται όλο ένα και πιο
πυκνά τα σύννεφα και όλο ένα και πιο δύσκολη η καιρή που έρχονται. Είναι μια εποχή που χρειάζονται αγώνας. Ένας αγώνας γεμάτος αυταπάνηση, γεμάτος αλληλεγγύη, με θράσος ενάντια στον εχθρό, είτε εσωτερικός είναι αυτός είτε εξωτερικός. Με λίγα λόγια, χρειάζεται να μπει ένα ανάχωμα σε αυτές τις πολιτικές και στα σχέδια που ετοιμάζουν σε βάρος των λαών του κόσμου. Αυτή είναι η σημασία της εκδήλωσης. Και αυτή είναι και η σημασία της ταινίας, η οποία ακριβώς τονίζει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ο τότε αγώνας είχε.